Ιστορικές διαδρομές. Μία εκπομπή για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Με τον Μιχάλη Μιχαήλ και τους φιλοξενούμενους του. Κάθε Τρίτη από τις 6 μέχρι τις 7 το απόγευμα από τον Άστρα 92.8. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ιστορικές διαδρομές και απόψε. Είναι Τρίτη 22 Ιανουαρίου του 2013. Είναι μαζί μας και απόψε ο αρχαιολόγος, ο κύριος Γιώργος Γεωργίου. Θα μιλήσουμε για το πολύ ενδιαφέρον θέμα της εποχής του Χαλκού. Μαζί με τον κύριο Γεωργίου είχαμε μιλήσει και για την νεολιθική εποχή σε προηγούμενη εκπομπή και πρέπει να πω ότι είχε προκαλέσει αρκετό ενδιαφέρον. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα, Μιχαλή. Καλησπέρα σε όσους μας ακούν. Λοιπόν, είναι μια άλλη εξαιρετικά σημαντική εποχή για την Κύπρο, αφού μιλούμε για την Κύπρο, αλλά και γενικότερα για την ανθρωπότητα, η εποχή του Χαλκού, θα λέγαμε. Νομίζω θα ήταν καλά έτσι να περιοριστούμε στην Κύπρο. Ναι, είναι μια εποχή βέβαια πολύ μακρινή από εμάς. Όμως σηματοδοτεί τούτος ο όρος που χρησιμοποιούμε στην ιστορική επιστήμη, διότι μια τικέτα που εμείς έβαλαμε, έτσι. Είναι μια περίοδος λοιπόν γεμάτη με επαναστατικές αλλαγές που εκαθόρισαν την πορεία της ανθρωπότητας. Όπως είπες σωστά, όταν μιλούμε για εποχή του Χαλκού, μιλούμε για μια ιστορική διαδικασία που επηρέασε όλον τον αρχαίο κόσμο. Είναι μια πολιτιστική φάση που όλοι οι λαοί της Μεσογείου και της Εγγύης Ανατολής επέρασαν περίπου την ίδια περίοδο. Όμως εμείς απόψε με επικέντρωση στην Κύπρο θα νομίζω να μπορέσουμε καλύτερα να κατανοήσουμε την ουσία τούτης της εποχής. Τι ήταν το νέο που έφερε. Ακριβώς. Όμως για να δώσουμε μια συνέχεια, δηλαδή να μπορέσει ο κόσμος να μας παρακολουθήσει και για να καταλάβει ποιες ήταν οι μεγάλες αλλαγές που έγιναν σε αυτή την περίοδο, θα ήταν νομίζω καλό με τη δική σας τη βοήθεια να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτα να πούμε πότε αρχίζει αυτή η εποχή του Χαλκού και πότε τελειώνει, αλλά το κυριότερο, το οποίο θα δώσουμε μετά συνέχεια, να κάνουμε μια σύνδεση με την νεολιθική εποχή, την προηγούμενη της εποχής, δηλαδή προηγούμενη εποχή, δηλαδή πώς ήταν, πώς ζούσε ο κόσμος τότε, και μετά θα δούμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στην εποχή του Χαλκού. Πολύ σωστά. Νομίζω με τούτες τις ερωτήσεις που πρέπει να ξεκινήσουμε. Όμως να μου επιτρέψεις πριν να απαντήσω σε τούτες τις βασικές ερωτήσεις, να απαντήσω μια ερώτηση που νομίζω θα πλανάτε στα μυαλά όσων μας ακούν. Παρακαλώ. Τι μας ενδιαφέρει μας σήμερα, η εποχή του Χαλκού? Είναι μια πολύ μακρινή εποχή. Μάλιστα, ερχόμενος στο στούντιο, άκουα την προηγούμενη εκπομπή του σταθμού σας, την οποία βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Άκουα τον κόσμο με αγωνία να συζητά τα προβλήματα της σημερινής πολιτικής ζωής και είναι ένα ερώτημα αν αξίζει να ασχολούμαστε με εποχές τόσο μακρινές. Ακριβώς εμείς θα προσπαθήσουμε να δείξουμε, συζητώντας για την εποχή του Χαλκού στην Κύπρο, πώς ο τρόπος που είναι οργανωμένη η οικονομία επηρεάζει τον τρόπο που είναι οργανωμένη η κοινωνία και πώς ο τρόπος, η δομή και η οργάνωση της κοινωνίας επηρεάζει την ιδεολογία των ανθρώπων. Τούτον το σχήμα από την οικονομία στην κοινωνία και από εκεί στις ιδέες είναι ένα σχήμα που αφορά και μας σήμερα και ακριβώς είναι και το ενδιαφέρον να μελετά κάποιος την ιστορία, είτε μελετά την νεολιθική, είτε την εποχή του Χαλκού, είτε τη βυζαντινή περίοδο, είτε οποιαδήποτε περίοδο και στην ιστορία, οποιοδήποτε λαού, να ανοιχνεύει τούτον τον μηχανισμό με τον οποίο κινείται η κοινωνία. Γιατί μας ενδιαφέρει? Γιατί η κατανόηση τούτων των μηχανισμών, το πώς η ανθρωπότητα προχωρά μπροστά, μας βοηθά να κατανοήσουμε και τη δική μας κοινωνία. Θέλετε να περνούμε από το πρώτο επίπεδο του τι λένε οι πολιτικοί στα ράδια και στις τηλεοράσεις, να μπορούμε με τα εργαλεία της ιστορίας να κατανοούμε τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Από αυτά που λένε και αυτά που ακούμε. Λοιπόν, μετά από τούτη την
παρέκβαση να πούμε ότι η εποχή του Χαλκού στην Κύπρο ξεκινά στα μέσα περίπου της 3ης προχριστιανικής χιλιετίας, γύρω στο 2400 π.Χ. και η εποχή του Χαλκού τελειώνει γύρω στο 1100-1050 για την ακρίβεια, όσοι να ψάξουν χρονολογικούς, πάντα π.Χ. Και να, αφού τοποθετήσαμε χρονικά τούτη την περίοδο για την Κύπρο, να πούμε έτσι με δύο-τρία λόγια τι είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή για την νεολιθική περίοδο. Ακριβώς, για να γίνει η σύνδεση και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις αλλαγές που έγιναν μετά. Η νεολιθική περίοδος ήταν μια επαναστατική πάλι στιγμή στην πορεία της ανθρωπότητας προς τα μπροστά. Μέχρι τότε οι άνθρωποι ζούσαν όπως τα υπόλοιπα ζώα, δηλαδή μετακινούμενοι μέσα στη φύση. Ήταν τούτη η φάση του πολιτισμού που λέμε ότι ήταν κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι ψάχναν και βρίσκαν την τροφή έτοιμη. Ότι βρίσκαν στη φύση. Ναι, τα φρούτα που βρίσκαν έτοιμα, τα ζώα τα οποία βρίσκαν και έπρεπε να κυνηγήσουν, τους διάφορους καρπούς κλπ. Η μεγάλη αλλαγή που γίνεται στην νεολιθική περίοδο είναι ότι οι άνθρωποι προχωρούν και αναγκάζουν τη φύση να τους δώσει τροφή με την καλλιέργεια. Δηλαδή ενώ πριν έτρωαν τα φρούτα όπως τα έβρισκαν έτοιμα και όταν τέλειωναν σε μια περιοχή τα φρούτα μετακινούνταν σε άλλη περιοχή όπως οι υπόλοιπες αγέλες των υπόλοιπων ζώων, οι άνθρωποι κατάφεραν να κάνουν έναν τρομερό άλμα μπροστά, να εξημερώσουν φυτά, να τα καλλιεργούν. Το σιτάρι πρώτα που τους έδωσαν το ψωμί, το κριθάρι, τα διάφορα όσπρια κλπ. Να κάνουν τους πρώτους οικισμούς, να εγκατασταθούν μόνιμα, να εξημερώσουν ζώα. Λοιπόν, τούτα με δύο λόγια ήταν οι μεγάλες αλλαγές που έγιναν στην νεολιθική περίοδο και είχαμε συζητήσει την άλλη φορά πώς τούτα επηρεάσαν και τις δομές της κοινωνίας και του τρόπου που σκέφτονταν οι άνθρωποι. Πάμε τώρα στην επόμενη πολιτιστική φάση που είναι η εποχή του Χαλκού. Πριν πάμε σε αυτό, η μετακίνηση από τη μια περίοδο, από τη μια εποχή στην άλλη, αντιλαμβάνουμε ότι διαρκεί ένα χρονικό διάστημα, δεν είναι αυτόματα που γίνεται. Βέβαια, πολύ κέρια η παρατηρήση σου Μιχάλη, διότι προφανώς τούτα που περίγραψα για παράδειγμα για την νεολιθική δεν έγιναν ούτε σε ένα χρόνο ούτε σε 10 χρόνια. Ήταν μια εξελεκτική διαδικασία, δηλαδή μπορεί ο καθένας μας να φανταστεί πως ο άνθρωπος σιγά σιγά άρχισε να παρατηρεί ότι τούτο το φαινόμενο ότι ένας σπόρος πέφτει στο χώμα που το δέντρο ή που το φυτό σαπίζει μες στο χώμα, αναπτύσσεται, βγαίνει ένα καινούριο φυτό, τούτο το καινούριο φυτό αναπτύσσεται κλπ. Τούτη όλη η διαδικασία ήταν ένα προϊόν παρατήρησης πολλών χρόνων και αιώνων στην αρχή για να φτάσουμε στην πρώτη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση που είπαμε, που την περιγράφουμε έτσι συμβατικά ως νεολιθική. Αντιστοίχως, οι αλλαγές που θα περιγράψουμε στη συνέχεια που σημειώνονται με την έναρξη της εποχής του Χαλκού δεν έγιναν, όπως λες και εσύ, μέσα σε μια μέρα ή σε ένα χρόνο. Ήταν μια εξελιχτική διαδικασία. Γι' αυτό λέμε ότι και η περίοδος ξεκινά περίπου γύρω στο 2400 π.Χ. Σίγουρα σε πραγματικό χρόνο ήταν μια μεγάλη περίοδος. Και όλα αυτά οι εξελίξεις που σημειώνονται, η αλλαγή του τρόπου ζωής οφείλονται όλα κυρίως στην παρατήρηση του ανθρώπου, στην προσπάθεια του να καλυτερεύσει τη ζωή του, άρα του δημιουργούσε το κίνητρο ή την περιέργεια αν θέλετε να παρατηρήσει κάποια πράγματα, να δει πώς εξελίσσονται και να τα αξιοποιήσει. Και σε καμιά περίπτωση δεν ήταν, κατά τη δική μου την άποψη, θεόσταλτα δώρα, όπως λέμε πολύ. Βέβαια, ακριβώς η θεωρητική του σχήματος εξέλιξης είχαν παρατηρήσει ότι η δημιουργία των πρώτων εργαλείων, δηλαδή όταν ένας πολύ μακρινός μας πρόγονος σκέφτηκε να σηκώσει μια πέτρα και να χτυπήσει το σκληρό καρπό για να το σπάσει, για να φάει από μέσα τον μαλακό καρπό. Τούτη ήταν μια ιστορική στιγμή στην εξέλιξη του ανθρώπου, γιατί άρχισε να χρησιμοποιεί εργαλεία. Ήταν τα πρώτα εργαλεία τούτα. Και από εκεί και πέρα, που τούτη τη στιγμή και πέρα, μετά τη χρήση των πρώτων εργαλείων, ο ανθρώπινος νους, όπως λέμε στα κυπριακά, άρχισε να γεννά.
να γεννά και να γεννά και νέες ιδέες και νέα εργαλεία και τα νέα εργαλεία έφερναν νέες ιδέες και οι νέες ιδέες έφερναν νέα εργαλεία και η παρατήρηση, ο εγκέφαλος, ο ανθρώπινος άρχισε να αναπτύσσεται περισσότερο, να μεγαλώνει σε όγκο, να μεγαλώνει η ποσότητα των πληροφοριών και των γνώσεων και της πείρας που εμπορούσε να αποθηκεύσει. Τούτο που έγινε στις τελευταίες δεκαετίες με τους υπολογιστές, που συνεχώς αυξάνεται η χωρητικότητα της μνήμης, κάπως έτσι πρέπει να φανταστούμε και τη διαδικασία που οδήγησε τον άνθρωπο που τα σπήλαια ως το σήμερα, μέσα από την εξέλιξη την ιστορική. Κάτι άλλο που δεν ξέρω κατά πόσο εμπίπτει στην δική σας ειδικότητα, αλλά αντιλαμβάνομαι θα έχετε γνώση. Όταν μιλάμε για τον άνθρωπο εκείνης της εποχής, στο νου μας έρχονται διάφορων ειδών ανθρώποι. Σίγουρα, μάλλον όχι σίγουρα, δεν θα ήταν όπως είμαστε εμείς σήμερα, έτσι. Μιλάς για τη φυσιολογία τους, το, η φυσιολογία το τους, η εμφάνιση τους. Ναι, ναι. Ναι, η πηγή της γνώσης μας για τούτη σου την ερώτηση, Μιχάλη, είναι οι ανθρώπινοι σκελετοί που βρίσκουμε είτε στους τάφους της νεολιθικής εποχής, της εποχής του Χαλκού κλπ, των διαφόρων περιόδων. Υπάρχουν ειδικοί που μπορούν μέσα από τα κόκκαλα να αντλήσουν απαντήσεις σε τούτα τα βασικά ερωτήματα που λες. Ξέρουμε ότι κατά κανόνα οι άνθρωποι ζούσαν λιγότερα χρόνια, δεν ετρέφονταν τόσο καλά σε τούτες τις μακρινές περιόδους για τις οποίες συζητούμε, δεν ετρέφονταν τόσο καλά όσον εμείς σήμερα, και φυσιολογικά η υγεία τους το δείχνουν τα οστά τους, ήταν πιο φτωχοί από ότι η δική μας. Όμως με το πέρασμα κάθε φορά από τη μια πολιτιστική φάση στην άλλη, δηλαδή με το πέρασμα στην Κύπρο από την νεολιθική περίοδο στην εποχή του Χαλκού, ακριβώς επειδή μέσα από τους μηχανισμούς που θα περιγράψουμε σήμερα αυξήθηκε και η ποσότητα και η ποιότητα της τροφής, οι άνθρωποι της εποχής του Χαλκού, ο πληθυσμός καταρχήν άρχισε να αυξάνεται, τούτον καταλαβαίνουμε το γιατί οι οικισμοί της εποχής του Χαλκού στην Κύπρο είναι και μεγαλύτεροι και περισσότεροι σε αριθμό από τους οικισμούς που ξέρουμε από την νεολιθική εποχή στην Κύπρο, διότι ακριβώς όπως είπα η ποιότητα και η ποσότητα της τροφής αναπτύχθηκε. Για να αυξηθεί ο πληθυσμός σημαίνει ότι μειώνεται η παιδική θνησιμότητα. Ακριβώς, και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις. Δηλαδή μειώνονται οι ατυχείς τοκετοί, δηλαδή που το μωρό, πιθανώς ακόμα και η μάνα, να χαθούν στην πορεία της γέννας. Και έτσι σταδιακά αυξάνεται ο πληθυσμός, και όταν μετά τα πολλά παιδιά έχει και τη δυνατότητα η οικονομία, ο τρόπος παραγωγής να τα στηρίξει, διότι το να επιβιώσει το μωρό τα πρώτους μερικούς μήνες είναι ένα πράγμα, το να το κρατήσει ζωντανό ύστερα είναι ακόμα μια μεγάλη. Είναι το μεγάλο στοίχημα. Ναι, ναι. Τούτον, είναι ένα από τούτα που μπορούμε να περιγράψουμε. Να δούμε ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της εποχής του Χαλκού, ή μάλλον πριν να πάμε εκεί, δεν ξέρω κατά. Νομίζω, εντάξει, μπορεί η σειρά που βάλω τις ερωτήσεις να μην είναι τόσο, να διασυνδέονται τόσο. Στην περασμένη φορά είχαμε πει ποιοι ήταν οι οικισμοί της νεολιθικής εποχής. Έχουμε οικισμούς της εποχής του Χαλκού στην Κύπρο, οι οποίοι είναι ξεχωριστοί από μόνοι τους, ή κάποιοι οι οποίοι έχουν μεταλλαχθεί στην πορεία, και ποιοι είναι αυτοί οι οικισμοί? Έχουμε εντοπίσει οικισμούς της εποχής του Χαλκού σε όλη την έκταση του νησιού μας, που τη μια άκρη ως την άλλη, και που τις αχτές, στις πεδιάδες, στα βουνά. Βέβαια, οι οικισμοί και της νεολιθικής περίοδου έχουν βρεθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του νησιού, όμως στην εποχή του Χαλκού παρατηρούμε ότι οι οικισμοί είναι πολύ περισσότεροι. Εάν η ερώτηση είναι αν έχουμε κάποιους οικισμούς που ανασκάφτηκαν και εκεί βλέπουμε καλύτερα τα χαρακτηριστικά του της περίοδου, όπως για την νεολιθική έχουμε το γνωστό οικισμό της χειροκητίας και κάποιους άλλους,
Σημαντικές ανασκαφές για την πρώιμη και τη μέση εποχή του Χαλκού στην Κύπρο είναι οι ανασκαφές στο Μαρκή, στην Αλάμπρα, στη Σωτήρα, στην Επισκοπή, ενώ για το τελευταίο κομμάτι της εποχής του Χαλκού, την ύστερη εποχή του Χαλκού, όπου οι εξελίξεις, οι κοινωνικές και οι πολιτιστικές παίρνουν ακόμα γοργότερους ρυθμούς, έχουμε πάλι μια πλειάδα ανασκαφών για, που μας φωτίζουν, με σημαντικότερες την ανασκαφή της Έγκομης, σήμερα κατεχόμενης, κοντά στην Αμόχωστο, το αρχαίο Κίτιο και πολλές άλλες θέσεις που την ύστερη εποχή του Χαλκού οι ανασκαφές σε τις θέσεις μας βοηθούν να έχουμε μια καλή γνώση για το τι συνέβη και την περίοδο. Υπάρχει μια ερώτηση, θα την θέσω στη συνέχεια διότι έχω και εγώ υπόψη μου να την υποβάλω. Ρωτάω ακροατής ή ακροάτρια εδώ, καταρχήν δίνει τα συγχαρητήρια, είναι υπέροχη εκπομπή λέει. Ρωτάνε, ήταν μητριαρχικές οι κοινωνίες. Θα το δούμε στη συνέχεια όταν θα προχωρήσουμε. Να αφήσουμε το πεδίο των ιδεών, της ιδεολογίας τελευταίο, διότι και στην πράξη είναι τούτο που έρχεται τελευταίο. Πρώτα γίνονται οι αλλαγές στην οικονομία, οι αλλαγές στην οργάνωση της οικονομίας, τούτες φέρνουν αλλαγές στην κοινωνία και τούτες οι αλλαγές στην κοινωνία είναι που αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Πάμε στα χαρακτηριστικά της περίοδου του Χαλκού. Ποιες είναι τούτες οι αλλαγές που παρατηρούνται έτσι στα μέσα της τρίτης προχριστιανικής χιλιετίας στην Κύπρο? Μπορεί μας να φαίνονται αστείες τώρα, αλλά για την εποχή ήταν επανάσταση. Ναι. Χρησιμοποιώ τον όρο τεχνολογικές ανακαλύψεις. Και μπορεί να φαίνεται στους σύγχρονους ανθρώπους του των αστείων, αλλά ακριβώς όπως πολύ σωστά παρατήρησες, πρέπει να το βάλουμε που τη σκοπιά του τότε και τη σκοπιά του σήμερα. Πρώτα-πρώτα, τούτη την περίοδο αρχίζει για πρώτη φορά η συστηματική εκμετάλλευση των πλούσιων κοιτασμάτων χαλκού που έχει η Κύπρος στη γεωλογία της. Τούτον επηρέασε τις εξελίξεις και τη μοίρα του νησιού, γιατί έφερε την Κύπρο σε επαφή με τους γειτονικούς πολιτισμούς με έναν τρόπο πολύ πιο συστηματικό από ότι τούτον έγινε στην νεολιθική εποχή. Γίνονται αλλαγές στη γεωργία, στον τρόπο παραγωγής, και η παραγωγή τούτης της περίοδου, όπως και στην νεολιθική εποχή, η βάση της παραγωγής ήταν η γεωργία και η χτινοτροφία. Όμως ενώ κατά την νεολιθική περίοδο η γη προετοιμάζεται για να δεχτεί το σπόρο, το σιτάρι με τη τσάπα, ακριβώς στο ξεκίνημα της εποχής του Χαλκού, και τούτη είναι μια μεγάλη τεχνολογική επανάσταση, εισάγεται το άρωτρο. Είναι μια νέα ιδέα τότε. Για, στα δικά μας μυαλά του 2012 το άρωτρο με τα βούθια συνδέεται με την παλιά Κύπρο. Πρέπει να καταλάβουμε και ότι τότε που συζητούμε, τούτον είναι το νέο, είναι το επαναστατικό. Γιατί ήταν επαναστατικό? Διότι πριν με τη τσάπα μπορούσες να καλλιεργήσεις μια έκταση α. Μερικά μέτρα. Μερικά τετραγωνικά μέτρα. Αντιλαμβάνεται εύκολα κανένας ότι με το δύναμη του βοδιού να σέρνει το άρωτρο με το ινί, η έκταση της γης που μπορούσε να καλλιεργήσει ένα χωριό, μια κοινότητα, πολλαπλασιάζεται. Γεωμετρικά. Δηλαδή αν ήταν α, τώρα γίνεται 10α ή 100α. Τούτον αυξάνει ανάλογα την ποσότητα της τροφής. Δηλαδή το σιτάρι που παράγει, το ψωμί που παράγει μια κοινότητα είναι πολύ περισσότερο και έρχεται τούτο να δώσει την πρώτη απάντηση που είπαμε πριν για την παιδική θνησιμότητα και πώς αρχίζει ο πληθυσμός σταδιακά να αυξάνεται και εκείνος γεωμετρικά. Δηλαδή που τους 10 να μπαίνει στους 100 και όχι στους 20. Η δεύτερη σημαντική αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης είναι η εισαγωγή στο νησί του γαϊδουριού, ενός ζώου που δεν μπορείς να φας το κρέας του, όμως είναι χρήσιμο. Μπορεί να μεταφέρει φορτία πολλαπλάσιου βάρους που ό,τι μπορεί να μεταφέρει ένας δυνατός άντρας. Τούτον είχε τεράστιες επιπτώσεις στην οργάνωση της οικονομίας. Σκεφτείτε σε ένα χωριό
όταν δεν υπήρχε, όταν η μόνη μυϊκή δύναμη να μεταφέρει φορτία ήταν η ανθρώπινη δύναμη, ότι τα χωράφια που καλλιεργούσαν το χωριό έπρεπε να είναι σε απόσταση 10 λεπτών για να μπορείς να κουβαλήσεις τις τσάπες σου, το φαΐ σου, να πάει στο χωράφι. Με το γάιδανο επεκτείνεται ο ζωτικός χώρος, θα λέμε, του χωριού σε απόσταση μιας ώρας δρόμο που το χωριό. Διότι με το γαϊδούρι μπορούσες να, όταν θερήσεις, να κουβαλήσεις πίσω στο χωριό τις τεράστιες ποσότητες του σιταριού. Αν δεν είχες το γαϊδούρι πριν, ό,τι μπορούσες εσύ ο ίδιος ο άνθρωπος. Τούτον είναι μια μεγάλη τεχνολογική επανάσταση στην ανθρώπινη ιστορία, διότι ο άνθρωπος καταφέρνει να βάλει στην υπηρεσία του τη δύναμη των ζώων, που είναι πολλαπλάσια από τη δική του, δηλαδή η δύναμη του βοδιού και η δύναμη του γάιδαρου, η μυϊκή τους δύναμη είναι πολλαπλάσια από τη δύναμη του ανθρώπου και ο άνθρωπος που είναι πιο αδύνατος καταφέρνει με το μυαλό του να βάλει τούτα τα ζώα στην υπηρεσία του. Τούτα μια μεγάλη επανάσταση, γιατί μέχρι τότε ο άνθρωπος, δηλαδή στην νεολιθική εποχή, ο άνθρωπος τα ζώα τα χρησιμοποιούσε μόνο ως πηγή τροφής, δηλαδή για το γάλα τους, για το κρέας τους ή για το μαλλί τους, για να κάνει το δέρμα τους, για να κάνει ενδυμασία. Τώρα προστίθεται η μυϊκή δύναμη των ζώων. Και το ότι η βάση της οικονομίας της Κύπρου από τότε που το 2.500 π.Χ. γίνεται ο γάιδαρο και το βόδι είναι μια φράση που έχει μείνει ως τον 21ο αιώνα. Βουν και γάρο. Ακριβώς το θέλει βουν και γάρο. Που σε, όταν λέμε τούτο θέλει βουν και γάρο εννοούμε ζητά τα πάντα και σε τούντον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής το βόδι και ο γάιδαρος είναι τα πάντα. Είναι τούτοι που κινούν τον τρόπο παραγωγής και όπως αντιλαμβάνεστε τούτος ο τρόπος παραγωγής στην Κύπρο έφτασε να επιβίωσε ενός το 1950 μετά Χριστού. Πρέπει να πω κύριε Γεωργίου ότι μου έκανε εντύπωση αυτό που έχετε πει με το χρήση των ζώων όσον αφορά την όλη εξέλιξη των πραγμάτων και πώς επηρέασε θετικά την κίνηση προς τα μπροστά. Προηγουμένως αναφερθήκατε στην αξιοποίηση του χαλκού και μια ερώτηση η οποία έρχεται στο μυαλό μου είναι ανακάλυψαν ξαφνικά κάποιοι ότι υπήρχε αυτό το μετάλλευμα στην Κύπρο το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή ή εισήχθηκε από έξω. Κέρια ερώτηση, ναι. Πράγματι, έχεις δίκιο ότι τούτη γνώση εισήχθηκε στο νησί από γειτονικές περιοχές. Δηλαδή, από τις περιοχές της Ανατολίας, δηλαδή της σημερινής Τουρκίας, της Συρίας, της Παλαιστίνης κλπ. Διότι τούτοι λαοί ανακάλυψαν τον τρόπο να εξορίσουν το χαλκό νωρίτερα, γύρω στο 3.000 π.Χ. Τούτη γνώση έρχεται στην Κύπρο γύρω στο 2.500 π.Χ. και είναι ακριβώς γιατί φαίνεται ότι τούτοι λαοί ανακαλύπτουν με κάποιον τρόπο με τα ταξίδια τους ότι η Κύπρος είναι πλούσια σε τούτον το μέταλλο. Τούτον εστάθηκε καθοριστικό για την περαιτέρω εξέλιξη της ιστορίας της Κύπρου. Βέβαια, σε πρώτον επίπεδο, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι το μέταλλο έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κάνουν πιο αποτελεσματικά εργαλεία. Πιο σκληρά εργαλεία, πιο αθεκτικά που τα λίθινα που είχαν προηγουμένως. Πιο βιωτικά. Τούτον εβοήθησε περαιτέρω στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, δηλαδή αντιθασεύσει στο ξύλο. Τούτον με τη σειρά του έφερε καλύτερες γνώσεις και καλύτερα πλοία, διότι το να σχίσεις καλές σανίδες σου επιτρέπει να κάνεις αποτελεσματικότερες βάρκες και πλοία. Αλλά το σημαντικό με το χαλκό είναι το ότι η Κύπρος μέσα από τον πλούτον της, το χαλκό, έρχεται σε επαφή, σε πιο συστηματική επαφή, διότι σε επαφή ήταν και στην νεολιθική περίοδο. Αυτό θα ρωτούσα. Αλλά σε μια πιο συστηματική επαφή με τους γειτονικούς λαούς, τούτο φέρνει νέες ιδέες μέσα, επιταχύνουν οι νέες ιδέες την κοινωνική εξέλιξη
Και είναι την εποχή του Χαλκού που η Κύπρος για πρώτη φορά στην ιστορία της γίνεται έναν αναπόσπαστο κομμάτι του υπόλοιπου μεσογειακού κόσμου. Άρα, λοιπόν, μπορούμε να το παραλληλήσουμε το πώς τώρα η ανακάλυψη ενός άλλου μεγάλου φυσικού πλούτου, των υδρογοναθράκων, αμέσως, ακόμα πριν να βγάλουμε τις πρώτες ποσότητες υδρογοναθράκου στην επιφάνεια, ήδη αλλάσει τη θέση της Κύπρου μέσα στον ευρύτερο κόσμο. Δεν αλλάσει τη γεωγραφική της θέση, αλλά αλλάσει το πολιτιστικό και το πολιτικό της βάρος. Και κάτι ανάλογο έγινε και τότε με το Χαλκό. Άρα λοιπόν, ακόμα και εκείνες τις εποχές η Κύπρος είχε επαφή με την γύρω περιοχή, η οποία αναπτύσσεται στη συνέχεια. Πάντα είχε επαφές, εξάλλου όπως είχαμε μπει στην προηγούμενη εκπομπή για την νεολιθική περίοδο, οι πρώτοι άνθρωποι στην Κύπρο ήρθαν από τις γειτονικές περιοχές, αφού η Κύπρος είναι νησί. Όμως στην εποχή του Χαλκού τούτες οι επαφές γίνονται συστηματικές. Μάλιστα. Και έχουμε πλέον την αξιοποίηση αυτού του μεταλλεύματος, αυτού του μετάλλου, το οποίο θα καθορίζει, και αυτό και είναι και το όνομα του σε μια ολόκληρη εποχή, καθορίζει το μέλλον της ανθρωπότητας. Ναι, σίγουρα. Είπαμε στην αρχή ότι τούτο δεν γίνεται μόνο στην Κύπρο, γίνεται σε ολόκληρη την περιοχή. Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Η Κύπρος ειδικά ήταν ιδιαίτερα πλούσια σε Χαλκό, οπότε η θέση της στη νέα περίοδο αναβαθμίζεται σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, σε σχέση με τους υπόλοιπους λαούς εννοώ. Και η εκμετάλλευση του Χαλκού γίνεται πολύ μακροχρόνια στην Κύπρο, διότι υπερτερούσε η Κύπρος σε σχέση με άλλες γειτονικές περιοχές και σε έναν άλλο φυσικό πλούτο, τα δάση. Αυτό θα ρωτήσω. Το ξύλο, για να βγάλεις που το μετάλλευμα που περιέχει χαλκό μέσα, να βγάλεις το χαλκό καθαρό, χρειάζεσαι μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Και εκείνη την περίοδο η πηγή ενέργειας, η φωτιά, ήταν τα ξύλα. Η Κύπρος είχε δάση, είχε ξύλα να κάψει για να εκμεταλλευτεί το χαλκό. Ο Όμηρος την ονομάζει Δασόεσσα, την Κύπρο, ακριβώς λόγω των δασών που υπήρχαν. Όμως αληθεύει, κύριε Γεωργίου, ότι τα δέντρα αυτά, η μεγάλη ποσότητα που είχε η Κύπρος, χάθηκε ακριβώς λόγω της αξιοποίησης για το χαλκό? Είναι κάποιες γεωφυσικές αλλαγές που έγιναν και επηρεάσει? Σίγουρα η ξαφνική αύξηση της ζήτησης του φυσικού πλούτου του ξύλου σίγουρα ανέτρεψε σε έναν βαθμό τις ισορροπίες που υπήρχαν μέχρι τότε. Λεπτομέρειες βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε, το πώς είναι ακριβώς έκταση καλύπταν τα δάση τότε κλπ. Όμως υπολογίζοντας τους σωρούς σκουριάς που είναι το υποπροϊόν που την επεξεργασία του χαλκού που έχουν βρεθεί γύρω γύρω στο Τρόδος και τη σχέση του όγκου της σκουριάς με τον αντίστοιχο όγκο του μετάλλου και τον αντίστοιχο όγκο του ξύλου και του κάρβουνου, έχει υπολογιστεί, έχουν γίνει κάποιοι υπολογισμοί που λένε ότι για να παραχθεί τούτη η ποσότητα χαλκού στην οποία αντιστοιχούν τούτες οι σκουριές, κάηκαν δάση ίσα με 16 φορές την επιφάνεια της Κύπρου. Σωρά. Είναι ένας υπολογισμός που έγινε, μπορεί να μην είναι εντελώς ακριβής, αλλά δείχνει το, διότι μιλούμε για πολλούς αιώνες της σειράν που τούτα τα κοιτάσματα χαλκού ετυχάναν εκμετάλλευσης με γίνον τον τρόπο. Τώρα, αν έχουμε καλύψει αυτή την πτυχή, να δούμε πώς επηρέασε την κοινωνία, εκτός αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι έδωσε καλύτερες συνθήκες ζωής, πλέον φτιάχνονται εργαλεία, διευκολύνεται η αυτή καθ' αυτή η ζωή, αυξάνονται οι πληθυσμοί, αυξάνονται οι οικισμοί. Στο δικό μου μυαλό τώρα σχηματίζεται μια εικόνα ότι υπάρχει ο ένας οικισμός εδώ, ο άλλος παρακάτω, ο άλλος παρακάτω, οι οποίοι έχουν σχέσεις μεταξύ τους. Ναι, ναι. Επηρεάζει αυτό την οικονομία, τις οικονομικές σχέσεις, ας το βάλουμε με αυτόν τον συμβατικό όρο, μεταξύ των οικισμών, αυτή η ανάπτυξη? Ναι, ναι. Πολύ κέρια η ερώτηση. Ακριβώς σε μια σχετικά πρόσφατη μελέτη μου έχω καταφέρει να χρονολογήσω ακριβώς το ξεκίνημα της πρώιμης εποχής, δηλαδή ήδη που το ξεκίνημα της νέης περίοδου,
μια αρκετά πυκνή αλυσίδα οικισμό κατά μήκος όλης της νότιας αρχτής της Κύπρου, ξεκινώντας από την Πύλα και ακόμα την Καλοψίδα και την Αχερίτου, με έναν πυκνό δίκτυο παραλιακών οικισμών που πάει από την Πύλα στην Αλαμινό, στο Ψεματισμένο, στην Καλαβασό και φτάνει μέχρι, ξέρω εγώ, την Αυδήμου και την Ανόγυρα πιο δυτικά. Τούτοι όλοι οι οικισμοί, άμα τους βάλεις στο χάρτη, θα δεις ότι ο καθένας απέχει 2 με 3 ώρες δρόμο, ποδαρόδρομο βέβαια μιλούμε, γιατί εκείνη την εποχή έτσι πρέπει να φανταζόμαστε. Ήταν ο άνθρωπος που εφόρτωνε το γαδούρι του και το γαδούρι μαζί με τον άνθρωπο να περπατά δίπλα, το γαδούρι φορτωμένο με το περίσσευμα της παραγωγής, να πάει στο διπλανό χωριό 2 ώρες ποδαρόδρομο, 10 χιλιόμετρα. 10 χιλιόμετρα σημαίνει 2 ώρες ποδαρόδρομο, άντε 3 ώρες, που τούτο δείχνει και το ζωτικό χώρο του κάθε χωριού. Δηλαδή περίπου 5 χιλιόμετρα χτίνα γύρω από κάθε χωριό ήταν καλλιεργήσιμη του χωριού. Οπότε και αμέ που τελειώναν τα 5 χιλιόμετρα μου, αρχίζαν τα 5 χιλιόμετρα σου, ο ζωτικός σου χώρος. Οπότε πράγματι, άμα βάλεις τους οικισμούς στο χάρτη, βλέπεις ότι σίγουρα ήταν ένα δίκτυο επικοινωνίας. Δεν μπορεί να είναι τόσο κοντά οικισμοί και να μην έχουν επικοινωνία ο ένας με τον άλλο. Και αντιλαμβάνομαι είχαν και εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους, δηλαδή ο ένας πουλούσε του άλλου, ο άλλος αγόραζε. Τούτο που είπαμε ότι η αύξηση της ποσότητας της παραγωγής δημιουργήσε πλεονάσματα και τα πλεονάσματα μπορείς να τα ανταλλάξεις με έναν άλλον προϊόν που είναι πλεονάσμα για έναν άλλον που δεν έχεις εσύ. Άρα μιλούμε για ανταλλαγή προϊόντων βασικά. Να πάρεις σανό, δεν υπήρχε χρήμα, και να πάρεις σταφύλι, να πάρεις σταφύλι, να πάρεις σουτζούκο, να πάρεις ξιδάτα που κάνει κάποιος άλλος. Και άλλες σημαντικές εξελίξεις που φαίνεται να σημειώνονται τούτη την περίοδο είναι η εισαγωγή της γνώσης του κρασιού στην Κύπρο και συνακόλουθα του ξιδιού. Νομίζω σημαντική. Ναι, διότι το ξύδι σου επιτρέπει για πρώτη φορά, επέτρεψε στους ανθρώπους να συντηρήσουν κάποιες τροφές που δεν αντέχα στον χρόνο, εκτός αν τις συντηρήσεις. Και το άλλο μεγάλο συντηρητικό της φύσης βέβαια είναι το αλάτι. Το ότι οι οικισμοί που περιγράψα πριν είναι κοντά στις αχτές, μπορεί να μας κάνει να εικάσουμε ότι χρησιμοποιούσαν το αλάτι για τον ίδιο λόγο, για τη συντηρήση. Τούτον αυξάνει ξανά την ποσότητα της διαθέσιμης τροφής, την ποιότητα, την ποικιλία. Και πώς περνούμε λοιπόν από την αύξηση της τροφής στην αύξηση του πληθυσμού και πώς η αύξηση του πληθυσμού αλλάζει τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας. Τούτο γίνεται ίσως πιο ανάγλυφο τούν την περίοδο στην Κύπρο με τη μορφή που παίρνουν οι οικισμοί. Στην νεολιθική περίοδο, στην προηγούμενη περίοδο, οι οικίες ήταν κυκλικές. Τούτο στην εποχή του Χαλκού αλλάζει ριζικά. Οι οικίες πλέον γίνονται με ευθύγραμμο. Στην κάτω ψηνή είναι ευθύγραμμη και ο λόγος που γίνεται τούτη αλλαγή είναι ότι σε έναν αρχικό μονόχωρο, να θυμηθούμε πώς αναπτύσσονταν τα χωριά μας μέχρι το 1950, ξεκινούσε ένα ζευγάρι, νέο ζευγάρι, χτίζοντας ένα μονόχωρο, έκαναν 3 παιδιά, έπρεπε να προσθέσουν 3 άλλα δωμάτια ή 2, ξέρω εγώ, στην αρχή, 3 κλπ. Τούτοι έκαναν 8, 9, 10 παιδιά, για τους λόγους που περιγράψαμε πριν. Οπότε έπρεπε να έχεις μια αρχιτεκτονική που να μπορείς να προσθέτεις. Όταν οι οικίες ήταν κυκλικές, δεν μπορείς να προσθέσεις νέα δωμάτια. Με τα ευθύγραμμα δωμάτια μπορείς να προσθέσεις δεύτερο, τρίτο, δίπλα. Μάλιστα. Επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, έχουμε περίπου 8 λεπτά. Θέλω να δούμε και τον παράγοντα θρησκεία. Το πώς αλλάζουν οι ιδέες γενικά. Ακριβώς. Αλλάζουν. Και αν έχουμε στοιχεία και για τη γλώσσα. Έχουμε κάποια στοιχεία, τι γλώσσα μιλούσαν τότε. Που την πρώιμη και μέση εποχή του Χαλκού δεν έχουμε γραπτές πηγές. Αλλά δεν μπαίνει καν θέμα συζήτησης για το ποια γλώσσα μιλούσαν. Στην ύστερη εποχή του Χαλκού που αναπτύσσονται τα πρώτα αστικά κέντρα, αναπτύσσεται η κοινωνία τόσο ώστε να προχωρήσει σε αστικά κέντρα. Τα αστικά κέντρα
πάντα φέρνουν μαζί τους γραφή, φέρνουν μια άρχουσα τάξη η οποία θέλει να κρατά αρχεία, έτσι ανακαλύπτεται η γραφή. Η γραφή βέβαια δεν ανακαλύφθηκε στην Κύπρο, εισήχθηκε ως ιδέα. Έχουμε όμως τα πρώτα συστήματα γραφής στην Κύπρο ακριβώς στην ύστερη εποχή του Χαλκού. Η γλώσσα την οποία περιγράφουν τούτα τα γραπτά ντοκουμέντα που βρίσκουμε στις ανασκαφές στην Κύπρο δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. Είναι μια άγνωστη σε μας γλώσσα και παρέμεινε τέτοια άγνωστη μέχρι αναπτύχθηκε φαίνεται στο νησί μια ντόπια γλώσσα μέσα από τους αιώνες και τούτο θα μείνει έτσι μέχρι την έλευση των Ελλήνων στα τέλη της ύστερης εποχής του Χαλκού. Πάμε και στο θέμα των ιδεών. Ναι. Αλλαγές στις ιδέες στο επίπεδο των ιδεών παρατηρούνται πρώτα στα νεκροταφεία, ενώ στην νεολιθική εποχή τους νεκρούς τους έθαβαν μέσα ή κοντά στον οικισμό. Στην εποχή του Χαλκού οργανώνονται νεκροταφεία έξω από το χωριό, περίπου 10 λεπτά από ποδαρόδρομο, έτσι κατά μέσον όρο. Τούτο σημαίνει ότι υπάρχει μια τελετή, μια πομπή πρέπει να πάρει το σώμα του νεκρού και να συνοδεύσει τον νεκρό ως με μια πομπή στο νεκροταφείο το οποίο είναι έξω από το χωριό. Οπότε δημιουργείται τούτη η ιδέα της τελετουργίας, να γίνει δηλαδή η τελετή του νεκρού αρχίζει να αφορά ολόκληρη την κοινότητα. Τούτο δείχνει μια αλλαγή στο επίπεδο των ιδεών. Επίσης αλλάσουν οι απεικονίσεις του ανθρώπινου σώματος με την αλλαγή. Όσοι μας είχαν ακούσει την άλλη φορά για την νεολιθική περίοδο θα θυμούνταν τις εικόνες τούτων των γυναικών την ώρα που γεννούν. Στη νέα εποχή έχουμε ξανά ειδόλια, εικόνες δηλαδή, σε πυλό, σε πέτρα, έχουμε εικόνες γυναικών οι οποίες όμως απεικονίζονται ό,τι την ώρα που γεννούν αλλά τις εμφανίζουν να κρατούν ένα μωρό στην αγκαλιά, ένα μικρό παιδάκι. Μια άλλη φάση ανάπτυξης του ανθρώπου, έτσι. Μερικοί παρατήρησαν ότι το να επικονίζεται στην νεολιθική εποχή η γυναίκα την ώρα που γεννά είναι γεννήτωρ, δηλαδή εκείνη είναι η πηγή της ζωής. Αντιθέτως, είπαν κάποιοι μελετητές ότι το να δείχνεις τη γυναίκα να κρατά το μωρό την υποβιβάζει σε φροντίστρια. Δηλαδή που γεννήτωρ γίνεται απλώς η φροντίστρια. Υπάρχουν όντως, εγώ θεωρώ ότι ίσως είναι λίγο τραβημένη τούτη η ερμηνεία. Φαίνεται ότι η γυναίκα συνεχίζει να έχει κεντρική θέση. Η γυναική αθεότητα εννοώ στην κυπριακή θρησκεία και η καλύτερη απόδειξη είναι ότι παρόλο που σε άλλες περιοχές της Μεσογείου η θρησκεία στους μετέπειτα αιώνες αναπτύχθηκε με αντρικές θεότητες, στην Κύπρο μέχρι το τέλος της αρχαιότητας, δηλαδή μέχρι τους αιώνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η κύρια θεότητα στην Κύπρο ήταν μια γυναικεία θεότητα, η Αφροδίτη. Και τούτο δείχνει ότι παρόλες τις κοινωνικές αλλαγές, τούτη η μεγάλη θεά της νεολιθικής εποχής επιβίωσε μέχρι το τέλος της αρχαιότητας, όπου είχαμε τότε αλλαγές στη θρησκεία με την είσοδο του χριστιανισμού. Κάτι ανάλογο αντικατοπτριζόταν και στην κοινωνία, δηλαδή είχαμε μητριαρχικές, όπως ρωτά ο ακροατής, ακροάτρια κοινωνίες. Ψήγματα, απολυθώματα να λέω. Πολιτιστικά πολυθώματα που δείχνουν μητριαρχικές δομές επιβίωσαν και στην Κύπρο και σε άλλες περιοχές. Και στην Ελλάδα, να πούμε, όπου σπούδασα, μάθαμε ότι μητριαρχικές δομές σε κάποια χωριά της Ελλάδας επιβίωσαν μέχρι και τον 20ο αιώνα. Ας πούμε, τα παιδιά χαρακτηρίζονταν με το όνομα της μάνας τους και όχι με το όνομα του πατέρα, που είναι έναν απολύθωμα μητριαρχικής οργάνωσης. Όμως και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στον υπόλοιπο μεσογειακό κόσμο η πατριαρχική οργάνωση της κοινωνίας ουσιαστικά ξεκινά που τούν την περίοδο την εποχή του Χαλκού. Γιατί οι εξελίξεις που περιγράψαμε κάνουν μια κοινωνία πιο σύνθετη, ταξικά διαστρωματωμένη και η ταξικά διαστρωματωμένη κοινωνία διοικείται από άντρες.
Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε ουσιαστικά τον χρόνο μας. Νομίζω έχουμε πει τα πιο βασικά από την περίοδο αυτή, κύριε Γεωργίου. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο ως κατάληξη πριν καληνυχτήσουμε τους ακροατές μας. Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη, εσένα και όσους μας άκουσαν. Ευχαριστώ πολύ. Τόσο απλά. Εμείς ευχαριστούμε για την καλοσύνη που είχατε να θυσιάσετε χρόνο να έρθετε εδώ για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Παρακαλώ, ήταν χαρά. Θα δώσουμε συνέχεια σε κάποια άλλη χρονική στιγμή και πάλι να δούμε την επόμενη περίοδο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Θα είμαστε λοιπόν μαζί την ερχόμενη Τρίτη, λίγο μετά τις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Ιστορικές διαδρομές. Μία εκπομπή για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Με τον Μιχάλη Μιχαήλ και τους φιλοξενούμενους του. Κάθε Τρίτη από τις 6 μέχρι τις 7 το απόγευμα από τον Άστρα 92.8.